Κύριε Τόσκο, γεια σας και πάλι. Καλημέρα κύριε Νατσούλη και πάλι. Ας πούμε ότι είναι ευχάριστη μετά από όλα αυτά που παραδείξαμε και εμείς και οι συμπολίτες μας. Η βλάβη αποκαταστάθηκε, ήδη ξεκινήσαμε να δίνουμε νερό και στην υψηλή και στη χαμηλή ζώνη. Πότε πιστεύω, θα έχουμε όμως, γιατί μέχρι άλλο είναι αυτό, νησί, γιατί τώρα μαζεύουν μέχρι, δεξαμενές ακόμα νερό. Μέχρι τις 2, όχι, δεξαμενές έχουν νερό, μην προφάστε. Ναι. Μετά τις δεξαμενές κλείνουμε τα νερά. Αχα. Μέχρι τις 1:30 η ώρα, 2 παρά θα έχουν όλη η πόλη πιστεύω πλήρη νερό. Άρα περίπου στις 2 η ώρα, μια ώρα νωρίτερα από ό,τι είχαμε προβλέψει. Έτσι θέλω να πιστεύω, ναι, θα έχουν νερό όλοι. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Να τους ευχαριστήσω για την υπομονή που έδειξαν όλοι. Γιατί ακόμη και αυτή την ώρα, όπως ξέρετε, είναι η πυροσβεστική εκεί, βγάζει ακόμη νερά, κύριε Τόσκο, από τα καταστήματα. Ναι, μεταφέρουν, το μεταφέρουν. Και σίγουρα οι συμπολίτες μας περάσαν δύσκολες στιγμές, ειδικά οι καταστηματάρχες. Για τους οποίους θέλω μια ερώτηση. Επειδή μίλησαν και κάποιοι, μίλησαν κάποιοι καταστηματάρχες, πιστεύετε και το επιμελητήριο επίσης που θα κάνει την επιτροπή και ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης Αναψυχής. Θέλω να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι θα φτάσετε δικαστήρια ή αν θα κάνετε σαν ΔΕΙΑΚ δεκτή την έκθεση πραγματογνωσίας του επιμελητηρίου. Θα τα βρείτε δηλαδή. Ανάλογα τι θα λέει η έκθεση. Ναι. Εγώ δεν μπορώ, δεν αποφασίζω εγώ στη ΔΕΙΑΚ. Δεν είμαι η ΔΕΙΑΚ, δεν είναι τον ανθρώπου. Εντάξει. Η ΔΕΙΑΚ έχει διοικητικό συμβούλιο, μπορεί να πάει στο δημοτικό συμβούλιο, ανάλογα τι ζημιές έχουν προκληθεί και τι αποζημιώσεις ζητάνε. Δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα. Λογικά την άλλη Τετάρτη, όπως μας είπε και ο κ. Καραταγλίδης, θα ξέρουμε το ύψος των ζημιών για το κάθε κατάστημα. Ο κ. Καραταγλίδης και ο κάθε κ. Καραταγλίδης κάνουν τη δουλειά τους και καλά κάνουν και εμείς πρέπει να κάνουμε δικιά μας. Ωραία. Όταν είναι από εδώ σε άλλο ευθύνη, την κάνει εύκολα τη δουλειά. Το θέμα είναι αυτό που θα πληρώσει, πώς θα μπορέσει να πληρώσει. Και τώρα συγκεκριμένα περίπου θα κληθεί να πληρώσει η ΔΕΙΑΚ. Μα γι' αυτό λέω κι εγώ. Το να κάνει μια αποτίμηση ζημιά και να πει θέλω 50.000 ευρώ 100 είναι εύκολο να το πει. Μάλιστα. Το θέμα είναι πώς θα φτάσει. Πάντως η πραγματογνωσία του επιμελητηρίου και τη συγκεκριμένη επιτροπή είναι έγγραφο του κράτους και γι' αυτό θα ορκιστεί και ενώπιον του δικαστηρίου αυτή η επιτροπή. Υπάρχει, δηλαδή δεν είναι δηλαδή μια επιτροπή που θα πει, στην οποία θα συμμετέχει επίσης και ο κύριος Καρτεκλήτης ο ίδιος. Ούτε αφισβητώ ούτε έχουν γίνει ζημιές και μεγάλες ζημιές. Που σημαίνει αλλά ότι με σοβαρότητα θα δουν τις ζημιές και όχι. Δεν είπα εγώ κάτι, ούτε θα πω, είπα ότι θα το κάνουν χωρίς συνείδηση καθαρή και ότι όλα θα είναι νόμιμα και διοικητικά. Αλλά καταλαβαίνετε, αυτός πληρώνει, αυτός ο τελευταίος πληρώνει την ύφη που λέμε και θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει και αν θα γίνει και όλα αυτά. Μάλιστα. Θα μιλήσουμε και εμείς τους δικούς μας δικηγόρους, δεν είναι τα πράγματα έτσι απλά. Ωραία. Ωραία. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να λέει ότι εγώ πρέπει να πληρώσω άμεσα γι' αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχει δρόμο ακόμα αυτό. Θα τα αλλάξουν απόψη δικηγόρος, έχει δρόμο. Να δούμε καταρχήν τι ποσά θα βρουν. Περιμένετε. Το θέμα μας είναι να πάρει όλα καλά. Ωραία. Έγινε. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τόσκο. Εγώ ευχαριστώ για την υπομονή του κόσμου. Να είστε καλά.